βασιλεύ ουράνια παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, πανταπού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνος αληθεί και καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδους και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Έλα κάτσε εσύ φυκείς. Θα σε πειράζει όλα αυτά, ε. Προβολέας. Λοιπόν, επειδή έχουμε μπει στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η Εκκλησία μας τιμάει ιδιαίτερα την περίοδο αυτή το πρόσωπο της Υπεραγίας του τόπου, θα κάνουμε μία παρέκβαση από τα θέματα που είχαμε για να αναφέρουμε και λίγα όσο μπορούμε για το Άγιο Πρόσωπο της Παναγίας. Και ξεκινάμε από το κοντάκιο, ένα τροπάριο που αρχίζει το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση. Και βέβαια τελειώνει το τροπάριο αυτό και συντιασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο. Εδώ ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας μιλάει για μία επίσκεψη. Και μαζί με την επίσκεψη για μία έκσταση. Επαναλαμβάνω, για μία έκσταση. Τι είναι η έκσταση? Φάντασμα? Βεβαίως όχι. Γιατί το φάντασμα το γεννάει μόνο το αρρωστημένο μυαλό. Μόνο ένας που είναι άρρωστος στο μυαλό δημιουργεί φαντάσματα μέσα του και τη λένε και φοβάται. Δεν είναι επομένως η έκσταση, η φάντασμα. Μήπως είναι όνειρο? Όχι, γιατί το όνειρο είναι φαινόμενο του ψυχικού κόσμου. Αλλά όμως δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί όταν ξυπνάς πάλι πια να έχει καμιά πραγματικότητα στην ουσία, στη ζωή. Ούτε επομένως είναι η έκσταση φάντασμα, ούτε όνειρο. Τι είναι η έκσταση? Γιατί λέει το τροπάριο εξίστατο, δηλαδή έπαθε έκσταση. Ποιος? Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Όταν είδε την Παναγία. Γι' αυτό λέμε τι είναι η έκσταση. Η έκσταση είναι ένα γεγονός υπερφυσικό. Πάνω δηλαδή από τις δυνατότητες του ανθρώπου εγγίζει τα άνω. Παραλαμβάνω, η έκσταση είναι υπερφυσικό γεγονός. Αλλιώς είναι ένα θαύμα. Αυτό είναι η έκσταση. Και έκσταση συνέβη στο σπίτι της Παναγίας. Στη Ναζαρέτ. Εκεί συνέβη η έκσταση. Την ημέρα του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Την ημέρα αυτή συνέβη η έκσταση. Το θαύμα. Το υπερφυσικό γεγονός. Σίγουρα όλοι μας
και έχουμε κάνει επίσκεψη ή επισκέψεις και μας έχουν κάνει επισκέψεις στο σπίτι. Εδώ όμως, στην προκειμένη περίπτωση, γίνεται επίσκεψη από ψηλά στη Ναζαρέτ, από τον ουρανό στη γη. Στο φτωχικό σπίτι της Παναγίας κατεβαίνει ο πρωτοστάτης, άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, κατέβηκε άγγελος πρωτοστάτης. Ακούμε πρωτοστάτης. Πρωτοστάτης σημαίνει πρώτος στην τάξη, πρώτος στο αξίωμα και απέναντι στο Θεό έχει το πρώτο αξίωμα ο Γαβριήλ ο Αρχάγγελος και απέναντι στους αγγέλους και απέναντι σε εμάς. Δεν γίνεται σύγκριση με εμάς. Επαναλαμβάνω ότι πρωτοστάτης σημαίνει πρώτος στην τάξη. Πρώτος στέκει δίπλα στο θρόνο του Θεού. Και αυτός ο πρωτοστάτης παίρνει εντολή από το θρόνο του Θεού και κατεβαίνει να φέρει μήνυμα. Το λέει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 26, ως εξής. Απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ, υπό του Θεού, εις πόλην της Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ. Στάλθηκε ο αρχάγγελος Γαβριήλ στην πόλη Ναζαρέτ. Να φέρουμε ένα παράδειγμα με σύγχρονα δεδομένα. Υποθέτουμε ότι κάποιος από τους σύγχρονους βασιλείς που υπάρχουν στον κόσμο καλεί τον πρώτο στην τάξη, αξιωματούχο, και τον στέλνει στο πιο φταγικό σπίτι που υπάρχει στην οικουμένη. Ποια τιμή, όλοι το φαντάζονται και το λένε, δέχεται και το πρόσωπο και το σπίτι εκείνο που το επισκέφθηκε ο εκπρόσωπος ή ο αντιπρόσωπος εκ μέρους του βασιλιά. Όμως εδώ δεν γίνεται σύγκριση αυτής της επίγειας πραγματικότητας με την ουράνια. Γιατί εδώ ο Θεός παραγγέλνει στο πρώτο στη τάξη άγγελο. Είναι, γι' αυτό λέμε έκσταση, είναι ένα καθαρό θαύμα αυτό που συνέβη. Τα ακούνε όλοι αυτό οι άνθρωποι, το θαύμα. Αν τα ακούνε άνθρωποι της ύλης, οι ληστές, που είναι βουτυγμένοι μέσα στον βούρκο, μέσα στη λάσπη, δεν θα καταλάβουν τίποτα. Μάλλον θα το ειρωνευθούν. Με σιγουριά μεγάλη. Γιατί ένα γουρούνι, να το πω σε χοντρή γλώσσα, αν το βάλουμε σε ένα κήπο με λουλούδια, δεν θα καταλάβει τίποτα. Και αυτά θα τα περάσει για λάσπη βρώμικα, για να κυλιθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με εκείνους που ακούν το θαύμα της Ναζαρέτ
και το ηρωνεύονται. Καμία, μα καμία απολύτως σχέση, καμία έννοια, καμία ιδέα δεν περνάει από το μυαλό τους. Εμείς όμως, δόξα Θεώ, έχουμε μεγάλη την ευλογία αυτή την περίοδο, κάθε Παρασκευή, την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, να μαζευόμαστε και να φέρνουμε στο νου μας ακριβώς αυτό το θαύμα, αυτό το γεγονός της επίσκεψης του Αρχαγέρου στη Ναζαρέτ, στην Παναγία. Και βέβαια όλοι με συγκίνηση παρακολουθούμε και προσευχόμαστε την ώρα που τελείται η ακολουθία των χαιρετισμών. Να φέρουμε μπροστά μας την εικόνα του Ευαγγελισμού που βλέπουμε τον Αρχάγγελο να στέκει απέναντι στην Παναγία και να διαλέγεται, να συζητάει ο Αρχάγγελος με την Παναγία. Και από την άλλη πλευρά να βλέπουμε την Παναγία να νιώθει έκπληξη ή κατάπληξη. Τέτοια επίσκεψη δεν την είχε σκεφτεί ποτέ της. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μία κατάπληξη. Για μία, όπως θα λέγαμε, έκσταση. Αλλιώς λέμε την Παναγία την κατέλαβε δέος. Δέος σημαίνει σεβασμός και φόβος μαζί. Όταν σκέφτεσαι την παρουσία του Θεού, σε γεμίζει σεβασμός μέσα, παράλληλα όμως και φόβος θεϊκός όμως. Όχι τρομάρα, όχι τρομάρα. Και η Παναγία μας το έδειξε αυτό, ότι ένιωσε δέος μέσα της. Το έδειξε και το λέει αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μόλις άκουσε το χέρι από τον άγγελο, είπε η Παναγία, ή μάλλον όχι είπε, διεταράχθη και διαλογίζεται ποταπός ή ο ασπασμός του αγγέλου. Εσωτερικά πέρασε μια ταραχή προς Θεού, όχι ταραχή σαν άνθρωπος που πρέπει να μην, μια γλυκιά ταραχή. Λέει και ο Γιώργος Παΐσιος, όταν ρωτήθηκε γέροντα, πώς ξεχωρίζεις το διάβολο όταν γίνεται άγγελος και σου παρουσιάζεται εδώ από το πραγματικό άγγελο που σου παρουσιάζεται. Λέει ο μετασχηματισμένος σε άγγελο, μόλις φύγει σε πιάνει τρεμούλα. Ο πραγματικός άγγελος όταν θα φύγει αισθάνεσαι γλύκα. Παρόλο ότι αισθάνεσαι δέος που το βλέπεις, όταν φύγει σε γεμίζει μια άρρητη γλύκα. Ναι, και η Παναγία μας ακριβώς διαταράχθη, αισθάνθηκε κάτι τέτοιο και συλλογίστηκε. Ποταπός ή, το λέει καθαρά, ο ασπασμός, λέει άραγε αυτό το χαίρεται που μου είπε, χαίρε, που λέμε χαίρε, νύφη, ανύφη, που είναι του αγγέλου χαιρετισμός, αμέσως συλλογίστηκε. Τι άραγε να σημαίνει αυτό το χαίρε που μου είπε ο άγγελος. Και ένιωσε δέος, παράλληλα και έκσταση. Θα ήθελα να δούμε λίγο την έκσταση και από πλευράς αγγέλου, γιατί και ο άγγελος τα έχασε, έπαθε έκσταση. Να φέρουμε μια εικόνα από τον ουρανό στο νου μας, μια εικόνα του ουρανού. Στον ουρανό επάνω
όλοι οι άγγελοι και σίγουρα και ο Γαβριήλ, αφού είστε εκεί δίπλα, βλέπει τον αόρατο Θεό. Τα αόρατα. Πνεύμα δεν είναι. Τα πνεύματα βλέπει. Το Θεό, την Αγία Τριάδα, την αόρατη τη βλέπει. Αυτό για τον Αρχάγγελο είναι ένα φυσικό γεγονός. Για εκεί, φυσικό γεγονός για εκεί. Του Αρχαγγέλου και όλων των Αγγέλων η φύση είναι ο ουρανός. Ότι ισχύει για μας εδώ στη γη. Και γι' αυτόν τον λόγο, σε, θα λέγαμε, μόνιμη βάση, το περιβάλλον του είναι ο ουρανός και τα θεία και ο Θεός. Δεν πρόκειται για μία θέα του ουρανού, δηλαδή να είδε μία θέα στον ουρανό επάνω ο Αρχάγγελος και να έπαθε έκσταση, έκπληξη, κατάπληξη. Όχι, όχι. Τι είδε και έπαθε την έκσταση. Εδώ είναι το περίεργο, το ακριβώς περίεργο. Λέει, είδε καταπληκτικότερο γεγονός από εκείνα που έβλεπε στον ουρανό. Εμείς τα περνάμε πώς, εντελώς, θα λέγα, απαρατήρητα. Τα ακούμε, εντάξει τα ξέρουμε, εντάξει τα είδαμε, εντάξει πήγαμε αφορά δύο, εντάξει τα κατάλαβα. Και εντάξει τα διαβάσαμε. Και εντάξει τα διαβάσαμε. Τα περνάμε στο έτσι, στο άντε πέρασε. Όπως το εκείνο στο ντούκου, ακριβώς, έτσι τα περνάμε. Κοιτάξτε όμως να δείτε εδώ ότι ο άγγελος κατέβηκε στην Παναγία και εδώ έπαθε την έκπληξη, στην Παναγία. Εκείνο που δεν έπαθε στον ουρανό, το έπαθε εδώ. Φυσικά, είναι κάτι φοβερό, λέει, εξίστατο και ίστατο. Έπαθε έκσταση και στεκόταν. Όταν πάνε έχεις έκσταση, μένεις με το στόμα ανοιχτό, στα χαμένα. Ναι. Είναι, έπαθε δηλαδή κάτι το οποίο δεν το περίμενε ποτέ ο Αρχάγγελος. Γιατί στο πρόσωπο της Παναγίας, εδώ είναι το φρικτό δηλαδή, εμείς δεν το πιάνουμε, δεν καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε περάσει από πολλή αμαρτία μέσα και δεν το χαμπαρίζουμε. Δεν μας αφήνει να το σκεφτούμε. Πολλή αμαρτία έχει περάσει με το τσουβάλι ο Σιφ, με το τσουβάλι αμαρτία και περνάει. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε τι έπαθε ο άγγελος. Λέει, είδε μπροστά του μία κόρη να έχει γεννηθεί μέσα στην κοπριά, προσέξτε το αυτό, την προχριστιανική, γιατί ο Χριστός είδε, τώρα που κατέβηκε να σπεί το χέρι, δεν είχε έρθει ο Χριστός όμως στη γη. Έρθει για να σπεί ότι ναι, θα έρθει. Άρα η Παναγία γεννήθηκε πρόχριστου. Και έχει μεγαλώσει και γεννηθεί και έχει μεγαλώσει μέσα στην κοπριά των αρχαίων. Και τι βλέπει μπροστά του. Πάνω στην κοπριά ένα λουλούδι αγνό και καθαρό. Τέτοιο λουλούδι ούτε και εκεί πάνω το είχε δει. Αυτό, γι' αυτό κάνει εντύπωση. Τέτοιο λουλούδι ούτε και στον ουρανό το είχε συναντήσει. Είναι κάτι δηλαδή που δεν το πιάνει το μυαλό το ανθρώπινο. Φανταστείτε, ο άγγελος ζαλίστηκε γιατί και ξέστη και παθε έκσταση. Άραγε, τι θα πρέπει να είναι η Παναγία για να έπαθε έκσταση μπροστά στο πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό λοιπόν η Παναγία δεν ήταν μία γυναίκα που ήταν απλή, σίγουρα παρθένος και παρθενία τέτοια που ξεπερνούσε τον αγγελόν. Οι άγγελοι είναι πνεύματα. Η Παναγία ήταν άνθρωπος με σώμα. Δεν ήταν μόνο καθαρή η Παναγία, δεν ήταν η καθαρότερη, αλλά
πιο καθαρή και από τους αγγέλους. Γι' αυτό μπροστά της στάθηκε με αυτό το δέος, με αυτή την έκσταση, με αυτό το εκπληκτικό που είδε μπροστά στην Παναγία. Η αρετή της Παναγίας έλαβε περισσότερο από τις ακτίνες του ηλίου. Το ύψος της ήταν ψηλότερο από τον αγγέλων το ύψος. Να το δούμε λίγο πιο καλά ακόμη. Ο Αρχάγγελος, το Θεό, δεν έπαυσε ποτέ να τον βλέπει σαν αόρατο. Και εκεί που στον ουρανό είναι και που κατέβηκε και πάντοτε τον Θεό τον βλέπει. Γιατί είναι γεμάτος μάτια πνευματικά. Τώρα όμως μπροστά του εκείνον που είναι ασώματος, ο Θεός δηλαδή, το Θεό δηλαδή, νιώθει, αφού λέει το χαίρε στην Παναγία, αυτομάτως να συλλαμβάνεται στην Παναγία. Να αρχίζει να μπαίνει σε ένα σώμα ανθρώπινο. Τον αόρατο, επαναλαμβάνω, τον βλέπει τώρα σωματούμενον. Λέει, σωματούμενον σε θεωρών, εξίστατο και ίστατο πραγμάζουν. Λέει, σε είδε, λέει, ο Αρχάγγελος, να παίρνεις σώμα. Γι' αυτό και ξέστη ο Άγγελος. Και αυτό για τον Αρχάγγελο, το να βλέπει τον αόρατο να γίνεται ορατός και να παίρνει σώμα, δημιουργεί ήλιγκο, θα λέγαμε εμείς, ζαλίζεται και εξίσταται και παθαίνει τη λεγόμενη έκσταση. Έβλεπε τον Κύριο στον ουρανό ο Αρχάγγελος. Τον Κύριο, τον έβλεπε τον Κύριο. Όχι τον Πατέρα, γιατί με το όνομα Κύριος και ο Πατέρας ονομάζεται. Με το όνομα Κύριος και το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται. Αλλά τον Πατέρα. Τον έβλεπε στον ουρανό, τον Υιό, τον έβλεπε στον ουρανό επάνω. Και τώρα, το δεύτερο πρόσκληση Αγίας Τριάδος, τον βλέπει να γίνεται Υιός της Παρθένου, ο Υιός του Θεού, που επάνω δεν έχει μάνα, τώρα εδώ στη γη ο Υιός του Θεού, ο Απάτορας εκεί, εδώ γίνεται, όχι, Αμήτορας εκεί, Αμήτορας επάνω στον ουρανό, χωρίς μητέρα επάνω. Αμήτωρας. Και εδώ γίνεται, γεννιέται, αλλά Απάτορας, χωρίς πατέρα. Να έχει πατέρα. Πατέρα. Άνθρωπο πατέρα, εργούμε άνθρωπο πατέρα. Ναι, αυτό είδε που λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο Λόγος του Θεού με κεφαλαίο, ο Χριστός δηλαδή, σάρξ εγένετο, έγινε σάρκα. Ο Λόγος με κεφαλαίο γράμμα είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός, έγινε σάρκα, πήρε σάρκα και οστά. Είχε ψηλά στον ουρανό θρόνο ο Κύριος. Βεβαίως είχε θρόνο. Αφού λέει σύνθρονος, λέει, στο θρόνο που κάθεται ο Πατέρας, στον ίδιο θρόνο κάθεται και ο Υιός. Μην τα ψάχνουμε όμως, αυτά είναι για μας αθέατα, ασύλληπτα, κατανόητα. Όμως θρόνο στον ουρανό είχε. Τώρα εδώ στη γη, γι' αυτό λέμε η Παναγία είναι ανώτερη από τους αγγέλους. Κανένας άγγελος δεν έκανε αυτό που κάνει η Παναγία. Να κρατάει στη μήτρα της, καλά λέω, τον Υιό του Θεού, σαν να είναι ο θρόνος ουράνιος.
Στο θρόνο δίπλα στέκουν όλοι οι άγγελοι, όλοι όσοι δίκαιοι προφήτες γύρω το θρόνο του Θεού και υμνούν το Θεό. Τώρα αυτός που είναι ψηλά στον ουρανό και τον υμνούν οι άγγελοι, εισέρχεται μέσα στη μήτρα της Αγίας Παρθένου. Την γάρ, ψάλλουμε στην Εκκλησία, συν μήτραν θρόνων επίησε. Τη δικιά σου μήτρα Παναγία μας επίησε, την έκανε ουράνιος Πατέρας και ο Κύριος μαζί θρόνο. Άρα επόμενο είναι ο άγγελος να υπηρετήσει την Παναγία. Αφού είναι ο θρόνος του Κυρίου η Παναγία, θρόνος του Κυρίου η Παναγία. Γι' αυτό ο άγγελος διακονεί και την Παναγία, γιατί είναι Παναγία και είναι ανώτερος αγγέλους, αλλά και είναι δοχείο και θρόνος του Υψίστου. Τώρα, ο Θεός με το να γίνει άνθρωπος, ο Θεός, ο Χριστός, με το να γίνει άνθρωπος, κοινώνησε, πήρε μέρος, δεν είναι να πει κοινώνησε, πήρε μέρος στην ανθρώπινη φύση. Δανείστηκε από εμάς σώμα ανθρώπινο, κοινώνησε στην ανθρώπινη φύση. Και ο λόγος, μπαίνοντας η θεότητα μέσα στο ανθρώπινο σώμα, το ανθρώπινο σώμα να το θεοποιήσει. Αυτό που είναι κάτι κατώτερο για το Θεό, τώρα με την είσοδό του μέσα στην Παναγία και με το δάνειο που έκανε να πάρει ανθρώπινο σώμα, θεοποίησε το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή όλα τα ανθρώπινα σώματα και το δικό μας μαζί. Όμως, εδώ του αγγέλου το μήνυμα ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού δημιουργεί ερωτήματα. Αφού είπαμε ο άγγελος τα έχασε, εμείς τι θα κάνουμε? Και ποια είναι τα ερωτήματα? Και η Παναγία το κάνει το ερώτημα. Πώς έστενη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Εγώ άνδρα δεν έχω. Το ου γινώσκω σημαίνει δεν έχω άνδρα. Και πώς θα γεννήσω? Πώς θα δημιουργηθεί αυτό το πράγμα? Στο ερώτημα αυτό είναι σαφής η απάντηση της Παναγίας, του Αγγέλου. Σαφέστατη. Πνεύμα Άγιο επελεύσετε έπισε, θα μπει μέσα σου το Άγιο Πνεύμα και το εξού γενόμενο και που θα γεννηθεί από σένα, Υιός Υψίστου πληθύσετε. Θα είναι ο Υιός του Υψίστου. Το ερώτημα της Παναγίας δεν σημαίνει ότι η Παναγία εκφράζει αντίρρηση, ότι δεν υπακούει. Αλλά βλέπει τα μεγαλεία του ουρανού, αισθάνεται τον εαυτό της ως άνθρωπο, σαν άνθρωπο και άνθρωπο του τίποτα, ότι δεν έχει καμία αξία. Καμία αξία. Και εκεί μπαίνει το ερώτημα, εγώ που δεν έχω αξία, πώς είναι δυνατόν αυτόν που δημιούργησε τα σύμπαντα να τον φέρω μέσα μου? Είναι έκφραση μιας ταπείνωσης που δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε, το πώς θα συμβεί αυτό. Επαναλαμβάνω, παίρνει την απάντηση και Παναγία και αυτή απαντάει με τη σειρά της. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου.
εγώ είμαι η δούλη του. Γιατί το θυμάς. Να γίνει σύμφωνα με το ρήμα του. Το ρήμα του Κυρίου που το μετέφερες εσύ, ο Αρχάγγελος. Να ακούσουμε και τον Ιερό Χρυσόστομο. Τι λέει γι' αυτό το δάνειο που πήρε ο Χριστός από μας, το σώμα που δανείστηκε. Πώς το σχολιάζει. Ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται. Γι' αυτό ακούμε και στο, τον Κύριο να λέει «Είμαι ο Υιός του ανθρώπου». Γιατί γεννήθηκε από άνθρωπο, σαν άνθρωπος. Είναι του χείρονος μεταλαβών, και αυτό το έκανε ο Χριστός, για να πάρει μέρος στα χειρότερα, στο ανθρώπινο σώμα, δεν μπορεί να πούμε ότι το ίδιο πράγμα είναι ο ουρανός με το σώμα του ανθρώπινου που πήρε ο Κύριος, ναι, για να μας μεταδώσει του βελτίωνος, τα καλύτερα, ο Κύριος. Άνθρωπος γίνεται Θεός. Είναι Θεό τον Αδάμ απεργάστε για να κάνει Θεό τον άνθρωπο. Αυτό λέει ο Χρυσόστομος. Να δούμε λίγο πιο κοντά το πρόσωπο της Παναγίας. Πιο κοντά το πρόσωπο της Παναγίας. Είπαμε ότι η Παναγία έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Χαίρε χαράς δοχείο, θα ακούμε στους χαιρετισμούς. Χαίρε χαράς δοχείο, ακούμε στους χαιρετισμούς. Εκεί έκανε την κατοικία του ο Κύριος. Αυτή ήταν η σκηνή. Και αυτό το λέει μέσα, το τροπάρι από τον χαιρετισμό. Σκηνή του Λόγου, με κεφαλαίο, σκηνή του Χριστού δηλαδή. Βέβαια. Η Παναγία ήταν καθαρό δοχείο. Ο καθαρό δοχείο πέρα για πέρα. Από τη στιγμή που σαρκώθηκε μέσα της ο Κύριος, ήταν καθαρή, επαναλαμβάνω, η Παναγία. Από τη στιγμή που μπήκε μέσα ο Κύριος, έγινε καθαρότερη. Και θέλετε ακόμα καλύτερα, απόλυτα καθαρή. Απόλυτα καθαρή, που μπήκε απόλυτος Θεός, έγινε απόλυτα καθαρή. Ή ένα μέταλλο, πολύτιμο μέταλλο. Όταν περάσει από το χωνευτήρι από τη φωτιά, καθαρίζει εντελώς. Φεύγουν, αν υπάρχουν τίποτα, μείγματα και τα ρέστα κλπ. Γίνεται καθαρό. Και από την Παναγία μας. Από τη στιγμή που δέχτηκε τον Κύριο μέσα της, που ο Κύριος είναι πυρ καταναλίσκων, φωτιά που καίει, έτσι και ο ίδιος παρουσιάζεται και στους αγγέλους, ότι είναι φωτιά που καίει. Εδώ κοινωνάμε το σώμα του Κυρίου και λέμε, το λέει και εκεί μέσα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Λέει ότι εγώ παίρνω το πυρ, το σώμα του Κυρίου που κοινωνάω, καίει και με καθαρίζει. Το ίδιο συνέβη και με την Παναγία μας. Πέρασε φωτιά που καίει ο Κύριος ο Θεός μας ο ίδιος και την έκανε την Αγία Παναγία. Την έκανε πεντακάθαρη την Παναγία. Το μυστήριο του ερχομού στη μήτρα της Παναγίας, του Κυρίου μας, δεν το είδε μόνο ο Αρχάγγελος
και έπαθε έκπληξη. Και όλοι οι άγγελοι του ουρανού, ένα ωραίο τροπάριο της Εκκλησίας που το ψάλλουμε, λέει τα εξής: θα το διαβάσω όπως είναι ή αν μπορώ να το ψάλω για πιο όμορφα και να το εξηγήσω μετά. Κατεπλάγησαν αγνοί πάντες αγγέλων οι χωροί, το μυστήριο της εις κυοφορίας το φρικτόν, πόσο τα πάντα συνέχον εύμα τιμώνω, αγκάλεσος βρωτός τε σε συνέχεται και δέχεται αρχήν ο προαιώνιος και γαλουχείται σύμπασα ο τρέφο πνοή να φάτω Χριστότητη και σε ως όντως Θεού Μητέρα εφημούντες δοξάζουσι. Να το εξηγήσω. Έπαθαν κατάπληξη αγνοί όλο τον αγγέλο τα τετάγματα. Το μυστήριον της δικής σου κυοφορίας των φρικτών βλέποντας. Κυοφορία, ξέρουμε την κυοφορία. Όλη η διαδρομή της κοιήσεως, της εγκυμοσύνης Παναγίας. Και τη συλλήψεως μαζί. Και ρωτάνε οι άγγελοι, πώς εκείνος που κρατάει τα πάντα στο χέρι του ή μάλλον στο νεύμα του. Νεύμα είναι με το μάτι που κάνουμε. Δίνουμε στον να καταλάβει κάτι. Ο Κύριος λέει τα κρατάει όλα τα σύμπαντα στο νεύμα του. Μια εικόνα όμορφη. Πώς λοιπόν εκείνος δέχεται αρχή. Να λάβει αρχή σαν άνθρωπος. Εκείνος που είναι προαιώνιος. Εκεί τα χάνουν οι άγγελοι. Και συνεχίζει. Και γαλουχείται και πίνει γάλα. Εκείνος που τρέφει ολόκληρη τη κτήση. Το πιάνετε εκείνο το πράγμα. Το πιάνετε. Πώς γίνεται εκείνος που τρέφει ολόκληρη τη κτήση να τρέφεται με γάλα από την Παναγία. Γι' αυτό έπαθαν κατάπληξη. Και προχωράει και σε ένα, στην Παναγία το λέμε, το λέει το τροπάριο, ως πραγματικά του Θεού Μητέρα, οι ταξιαρχίες των αγγέλων σε δοξάζουν με ύμνους. Το προσέχετε, οι άγγελοι την δοξάζουν με ύμνους, την Παναγία. Είναι πράγματι γεγονός στο οποίο στάθηκαν οι άγγελοι εκστατικοί. Γιατί εκείνος που κατοίκησε ή επρόκειτο να κατοικήσει, αφού μετέφερε το μήνυμα ο άγγελος ότι θα κατοικήσει, είχε αρετή ο Κύριος. Με αυτή ο Κύριος την αρετή εκάλυψε τους ουρανούς και του φωνάζει κάπου αλλού ο υμνογράφος, εκάλυψε ουρανούς η αρετή σου Χριστέ. Όλοι βλέπουμε τον ήλιο. Στον ήλιο μπορούμε να βρούμε κοιλίδες. Κοιλίδες, στίγματα μαύρα. Και έχει ο ήλιος κοιλίδες. Στο χιόνι επάνω μπορεί κάποιος να βρει ένα μαύρο σημαδάκι. Μπορεί. Είναι δυνατόν. Αλλά στη ζωή του Χριστού δεν θα βρει κανείς ποτέ
τίποτε. Στέκει με έκπληξη, όπως στέκουν και οι άγγελοι. Στέκει με έκπληξη. Θα ήθελα, έτσι κομματιαστά, ορισμένα από τα εκπληκτικά ή τα καταπληκτικά του Κυρίου θαύματα, να δούμε. Μετρημένα, ένα, δύο, τρία θα αναφέρω. Οι Εβραίοι που παρακολουθούσαν τον Κύριο και κυρίως εκείνοι που ήσαν βαλτοί για να βρουν κάτι στραβό στον Κύριο, να τον ειχοδοποιήσουν, για να τον συλλάβουν, κάθε φορά που πήγαιναν για να βρουν κάτι, γύριζαν πίσω στα αφεντικά, στους γραμματείς και φαρισαίους και έλεγαν: εμείς είδαμε να κάνει θαύματα που δεν έχει κάνει άλλος. Τα χάσαμε. Πάθαμε έκπληξη. Και τις ερωτήσεις που κάναμε πρέπει να τις απαντήσουμε. Για τα θαύματα μιλάω τώρα. Συγκεκριμένα μόνο για τα θαύματα. Γιατί εδώ η γραφή λέγει πολύ χαρακτηριστικά: και εξέστησαν εκστάση μεγάλη. Έπαθαν μεγάλη έκσταση, μεγάλη έκπληξη αυτοί που πήγαιναν και είδαν τα θαύματά του. Αλλού τώρα πάλι, ερχόμαστε, του υπέβαλαν ερωτήσεις, λέει, για να λαθεύσει ο Κύριος. Οι Σαδουκαίοι που ήταν οι κορυφαίοι της Αποδής Εκκλησίας. Ναι, του υπέβαλαν ερωτήσεις. Ναι. Και ο Κύριος απαντούσε και αυτή το κλείνει το στόμα. Και γυρίζανε και λέγανε: ουδέποτε ομίλησε άνθρωπος σαν εκείνον τον άνθρωπο. Πάθαμε έκπληξη που τον ακούσαμε. Και ακόμη το άλλο γεγονός. Στο ναό του Σολομώντα είναι ο Κύριος μας μόλις 12 χρονών και έχει απέναντι τους σοφούς, γραμματείς και φαρισαίους. Και αυτοί κάνουν την απορία. Περίεργο. Πόθεν είδε γράμματα μη με μαθηκός. Πού τα ξέρει τα γράμματα, αφού δεν έχει μάθει. Λυκία. Να η έκπληξη. Να η έκσταση που λέμε. Και εδώ και αυτοί οι ίδιοι πάλι έπαθαν το ίδιο πράγμα. Έπαθαν τη λεγόμενη έκπληξη. Την έκσταση. Γι' αυτή μιλάμε τώρα. Ο Κύριος είναι το πρόσωπο που προκάλεσε, προκαλεί και θα προκαλεί έκσταση. Όποιος από τους ανθρώπους θέλησε καλοπροαίρετα να ασχοληθεί με τον Κύριο, επαναλαμβάνω, καλοπροαίρετα, όχι μόνο παθαίνει έκπληξη, αλλά και μαγνητίζεται. Μαγνητίζεται. Γιατί από ξένος προς τον Κύριο, να μην πω άλλη λέξη, γίνεται δικός του και φωνάζει: Κύριε, πέρασε το βέλο σου, η παρουσία σου, ο λόγος σου, τα θαύματά σου σαν βέλος μέσα μου και δεν θα βγει ποτέ. Με πλήγωσες τέτοια πληγή ωραία που δεν θέλω ποτέ να σταματήσει να υπάρχει αυτή η γλυκιά πληγή μέσα μου. Επαναλαμβάνω, ο Κύριος είναι το πρόσωπο που προκαλεί πάντοτε έκπληξη. Αυτό έπαθε λοιπόν και ο άγγελος. Έκσταση. Αυτό έπαθαν και οι άγγελοι. Έκσταση. Αυτό παθαίνουν και όλοι όσοι ασχολούνται με την Παναγία για να δουν το πρόσωπό της που λάμπει σαν τον ήλιο. Που είναι τιμιότερη από τα χερουβίμ και ευδοξότερη από τα σεραφείμ. Όλη η κτήση παθαίνει έκσταση. Κλείνει και προσκυνάει το πρόσωπο της Παναγίας. Εδώ θα ήθελα να σταθώ. Να σταθώ. Να κάνω ένα σχόλιο. Ας με συγχωρέσει η Παναγία,
αλλά είναι αναγκαίο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αιρέσεις που την Παναγία την ονομάζουν μία απλή γυναίκα. Και τίποτα άλλο παραπάνω. Εδώ είδαμε ξεκάθαρα ότι ο επισκέπτης δεν βλέπει μία απλή γυναίκα, αλλά βλέπει μία Παρθένο, τα χάνει κυριολεκτικά, γιατί φέρνει από εκεί ένα ένταλμα. Ένα ένταλμα συλλήψεως, Ιωσήφ, συλλήψεως. Όχι σαν εκείνα που ξέρουμε. Συλλήψεως. Ναι, ένα ένταλμα συλλήψεως. Λοιπόν, το πήρε το ένταλμα από τον ουρανό, το φέρνει κάτω στην Παναγία, το ένταλμα, και η Παναγία συλλαμβάνει. Δεν συλλαμβάνεται η Παναγία. Εδώ είναι η διαφορά. Στα άλλα εντάλματα συλλαμβάνονται αυτοί που χρωστάνε. Εδώ ο άγγελος μεταφέρνει το ένταλμα και αντί να συλληφθεί η Παναγία, συλλαμβάνει η Παναγία τον Χριστό στην κοιλιά της. Εδώ έχουμε αντίθετα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τη σύλληψη της Παναγίας. Κοιτάξτε να δείτε μία θαυμαστή αντίθεση. Ο Θεός δεν συλλαμβάνεται. Ο Θεός γενικά δεν συλλαμβάνεται. Ξεκάθαρα. Βεβαίως, γιατί είναι ελεύθερος. Είναι απόλυτα ελεύθερος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και, αχώρητος. Δεν χωράει πουθενά. Ένα άλλο τροπάριο λέει πάλι, ο αχώρητος παντί, πώς εχωρήθη εν γαστρή. Αυτός που δεν χωράει πουθενά, πώς χώρεσε στην δαστέρα σου. Μπράβο. Αυτό λέει. Πώς χώρεσε στη μητέρα σου. Λοιπόν, και εμείς εδώ βλέπουμε κάτι το ασύλληπτο στην Παναγία. Να χωράει στην κοιλιά της Παναγίας που δεν χωράει πουθενά. Υπάρχουν και μερικοί, εδώ κάνω μία παρέκβαση, υπάρχουν και μερικοί που τον φυλακίζουν τον Θεό. Οι Ιωσήφ τον φυλακίζουν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που λένε δεν υπάρχει Θεός. Αυτή είναι πολύ διά. Αυτοί τον φυλακίζουνε. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, μπορούμε να πάρουμε ένα περίστροφο και να γυρίσουμε στον ήλιο επάνω και να πούμε μπαμ, σε κατέστρεψα. Αδιανόητο. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Δεν εξαφανίζεται ο ήλιος με τίποτα. Μπορεί κάποιος από εμάς στον κόσμο αυτό που ζούμε να πει θα μαζέψω όλο τον αέρα, το φυλακίσω, να μην υπάρχει. Αδιανόητο. Δεν γίνεται ποτέ ούτε το ένα, ούτε το δεύτερο. Όμως, εμείς βλέπουμε ότι ζούμε στον αέρα μέσα και αναπνέουμε στον αέρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ένα πάρα πολύ ωραίο, όπως ζεις μες στον αέρα και κάνεις έτσι και σου χαϊδεύει τα χέρια και τον πιάνεις στον αέρα, κατά παρόμοιο τρόπο σε αυτόν που είναι ψηλά, αυτόν δηλαδή τον ίδιο τον Θεό, μέσα σε αυτόν ζούμε και κινιόμαστε και υπάρχουμε. Όπως ζούμε και κινιόμαστε και υπάρχουμε στον αέρα. Και ό,τι θέλει κάνει ο ίδιος. Ναι λοιπόν, δεν φυλακίζεται ο Θεός, δεν φυλακίζεται ο αέρας, δεν σκοτώνεται ο ήλιος, δεν σκοτώνεται ο Θεός. Και όσοι ισχυρίζονται ότι ο Θεός δεν υπάρχει, είναι σκοτωμένοι αυτοί. Είναι πεθαμένοι. Όταν σκέπτονται ότι δεν υπάρχει φως, ζουν στο σκοτάδι. Έτσι. Χωρίς την παρουσία του Θεού, είναι χωρίς το πραγματικό φως. Λοιπόν,
Συνέλαβε λοιπόν η Παναγία τον ασύλληπτο. Επειδή όμως πρέπει να κλείσουμε την ώρα τώρα. Έχουμε μια ώρα. Λοιπόν, μέχρι 5 λεπτά ακόμα θα ήθελα να δώσουμε μια παραπέρα έκταση στο θέμα σύλληψη. Λέμε η Παναγία, συνέλαβε. Συνέλαβε τον Υιόν του Θεού. Μάλιστα. Για τη σύλληψη της Παναγίας έχουμε μια φωνή μακρινή, πολύ μακρινή. Περίπου 850 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, που φώναζε δυνατά, και όχι μόνο φώναζε και το έγραψε, ότι ιδού η Παρθένος έξι εγγαστρή. Να η Παρθένος. Επαναλαμβάνω, 850 χρόνια πριν συλληφθεί ο Χριστός, ο προφήτης Ισαΐας προφήτευσε ότι η Παρθένος θα συλλάβει μέσα στη γαστέρα της. Ποιον? Τον Εμμανουήλ. Αυτόν που θα ζήσει μαζί με τους ανθρώπους. Τον Υιόν του Θεού. Και ξέρετε κάτι? Τόσο χάρηκε. Ποιος? Ο Ισαΐας ο προφήτης. Ώστε γράφτηκε αυτό που ακούμε και δεν το καταλαβαίνουμε στην εκκλησία. Ποιο ακούμε εδώ, δείτε, το έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχιανε γαστρή και έτε και λιών τον Εμμανουήλ θεώρητο και άνθρωπο. Το ψάλαμε στο γάμο. Στο γάμο λέμε Ισαΐα χόρευε. Γιατί λέμε Ισαΐα χόρευε? Γιατί ο Ισαΐας, όταν το αποκάλυψε ο Θεός ότι η Παρθένος, και το προφήτευσε, θα συλλάβει τον Χριστό, απ' τη χαρά του ξέσπασε. Είσαι ύμνους και τραγούδια και τα τέτοια πράγματα. Και λέμε χόρευε λοιπόν, δοξολόγησε. Και πράγματι αυτό ο Ισαΐας το έκανε. Και εμείς γιατί δεν λέμε τώρα και το πράγμα μας, στο γάμο? Γιατί και αυτός που νυφεύεται και περνάει χάρη στο Θεό επάνω, περιμένει και εκείνος όπως Παναγία γέννησε, να χορέψει και αυτός για τη γέννηση που θα έρθει στον κόσμο τα παιδιά. Έχουμε άγρια τεράστια, έμψη. Τεράστια. Κοιτάμε, αν γυρίζουν καλά καλά στο γάμο μέσα. Έχουμε το ρύζι. Για έχουμε το ρύζι. Αντί η χαρά να είναι εσωτερική. Εσωτερική. Ναι, πνευματική χαρά και να λέμε Κύριε, δώσ' τους στο παράδεισο και όλα τα αγαθά μετά, τα υπόλοιπα. Αυτό είναι η χαρά που λέμε Ισαΐα χόρευε, όπως χόρευε Ισαΐας. Όταν αποκαλύφθηκε σε αυτόν, ώστε να γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Η Παρθένος. Και το λέει Παρθένος θα γεννήσει τον Κύριο. Όταν λέει Παρθένος, δεν λέει ότι δεν θα είναι Παρθένος, μόνιμα Παρθένος. Στους αιώνας των αιώνων Παρθένος. Η σύλληψη του Κυρίου μας, βλέπετε πως λέει σύλληψη, χτυπάει άσχημα στα αυτιά τα σημερινά και τα ακούμε συνελήφθη ο τάδε, συνελήφθη ο τάδε, συνελήφθη ο τάδε, έγινε η σύλληψη του τάδε, άσχημη, ή πιάσανε αυτόν τον δικτάτορα που ήταν για χρόνια δικτάτορας, το συλλάβανε και το κλείσανε μέσα. Εδώ, το φοβερό είναι ότι κατεβαίνει μόνο στο ψηλά και συλλαμβάνεται την Παναγία και κλείνει στη μήτρα της. Και χαίρονται οι άγγελοι, χαίρονται ο προφήτης, χαιρόμαστε κι εμείς. Η μοναδική σύλληψη που προκαλεί χαρά και αγαλίαση. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και ας χαιρόμαστε, θα συνεχίσουμε γιατί το επιβάλλει η Αγία της Σαρακοστή να δούμε το πρόσωπο Αγίας στη συνέχεια ακόμα. Μπορείτε να πείτε κάτι αν θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι είπατε ότι κατέβει από το Θεό ψηλά και είχε το θρόνο, κάτοικε στην Παναγία. Αυτό εγώ προσωπικά το προσδιορίζω, πόσο ταπεινώθηκε το Άγιο Πνεύμα ο Θεός. Για να εισχωρήσει που μέσα στο δόκιο της Παναγίας. Αυτό σημαίνει αυτό. Αυτό και μόνο αν μπορέσουμε να συλλάβουμε εμείς,
Πόσο τα πρέπει να είμαστε. Μεταξύ μας τουλάχιστον. Μεταξύ μας, διότι ναι. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε στη σωστή θέση. Όλα, γιατί ανόητο. Αφού και η Παναγία είπε πώς έστενε τούτο. Και η Παναγία πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Τι είπε όμως, γεννηθεί το θέλημά σου. Το είπε όμως. Δεν γίνεται αυτός που ήταν ταπεινή. Ταπείνωση τα κάνει και πράγμα. Φυσικά η ταπείνωση. Μια και είπε αυτό, ναι. Που πλύνει όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας, η σωτηρία μας εκεί κρύβεται μέσα αυτό, ναι. Στην ταπείνωση. Ταπείνωση. Λέει, ο ταπεινωμένος είναι και λυτρωμένος. Εγώ τι να πω. Έχω να πω. Ξέρεις πότε αισθάνομαι τη λύτρωση αυτή. Όταν προσεύχομαι. Όταν μελετώ τις γραφές ή ιερά βιβλία. Όταν έχω σχέση με ό,τι καλό ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Τότε είμαι λυτρωμένος. Ναι, παράλληλα. Σκεπτόμενος, μου τύχουν τύχει πάρα πολλά μέχρι σήμερα. Μεταξύ αδελφών, δηλαδή με τους συνανθρώπους μου. Σκεπτόμενος αυτό την ταπείνωση και υποχωρώ σε πολλά θέματα και το έχω πετύχει δηλαδή, έχω πετύχει το καλύτερο. Διότι ο εξοργισμός είναι δεν μας ψευάζει. Εξοργίεσαι να χάσεις τον έλεγχο της σκέψεώς σου για να μπορέσει να σε αγκαλιάσει, σου δώσει, να του κάνει το χατήρι του. Ενώ σκεπτόμενος ότι πραγματικά ο Κύριος ταπεινώθηκε μέχρι αυτού του σημείου, πόσο εμείς, πόσο μένει το παιδί στους ανθρώπους μας. Και πραγματικά, έχω προσέξει πάρα πολλές φορές, στη δουλειά μου, στις συνομίες μου, τους συνεργάζομαι, και με υπομονή, μου έρχεται ταπείνωση αυτή τη σκέψη μου και λέω, τι θα κερδίσω τώρα. Θα χάσεις. Διότι αν πραγματικά ζητήσω την ύλη τώρα αυτή, που τη δικαιούμαι στο κάτω κάτι, εργάστηκα, γιατί να μην το πάρω. Και όμως, λέω, θα ζήσω να το χαρώ αυτό. Λοιπόν, άστον και ίσως ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος το θέλει. Μπορεί να τα καταλαβαίνει. Και οι δύναμες του Θεού, θα μου τα δώσω κάπου άλλο. Δηλαδή, αν μου δώσει εμένα υγεία, και να συνεχίζω να εργάζομαι, τι το καλύτερο. Δηλαδή, τα πήρα, αρρώστησα, δεν εργάζομαι, τι θα γίνω. Δεν βγαίνει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, οφείλω να κλείσω και να ευχαριστήσω όλους σας και να προσκληθούμε και πάνω στο καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, προεδρείς ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέργειση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πολιτικό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τι άλλη Δευτέρα τώρα. Θα είναι καλός ο καιρός.